Χαίρετε! Φτιάχνω αυτό το έκτακτο βίντεο, το οποίο είναι εμπειρικό, είναι προσωπικό, ε, που έχει σχέση με τη διατροφή που κάνω. Γιατί έχω αναφέρει τις προηγούμενες μέρες στις αναρτήσεις που έκανα, που είπα ότι μετά από δυόμισι μήνες καθημερινού περπατήματος ε, έχω ξεφορτωθεί 8,5 κιλά. Έχω αναφέρει ότι κάνω τη διατροφή του διαβητικού, έτσι την έχω ονομάσει, έτσι την έχω χαρακτηρίσει, την οποία κάνω από το Μάιο, τέλη Μαΐου 2017 που διαγνώστηκα με ψηλή ισουλουνοαντίσταση και προδιαβήτη ή πιθανό διαβήτη τύπου Β. Η διάγνωση μου τότε εμένα δεν ήταν ξεκάθαρη, επειδή είχα ξεκινήσει να παίρνω τη θεραπεία με τη την φορμίνη, προτού κάνουμε όλες τις αναλύσεις της, ενδεικτικές για να δούμε για τον διαβήτη. Ε, όμως αυτή η διατροφή την οποία μου τη σύστησε και η ενδοκρινολόγος που έκανε την πρώτη την διάγνωση και ο διαβητολόγος που, εξε, που εξειδικεύεται στην ισούλου αλλά και η διαιτολόγος μου η Αναστασία Σταύρου είναι μια διατροφή η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλους μας. Δηλαδή αν όλοι μας κάναμε αυτή τη διατροφή είτε έχουμε θέμα με διαβήτη, προδιαβήτη, ισουρενοαντίσταση ή όχι, θα είχαμε καλά αποτελέσματα στην υγεία μας. Λέω ότι δεν είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι διατροφολόγος και θα μιλήσω εντελώς εμπειρικά. Ε, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι καμία δίαιτα γραπτή, την οποία δίνει ένας ειδικό, ένας διαιτολόγος, ένας διατροφολόγος σε έναν πελάτη του, τον οποίο πελάτη του ή ασθενή του τον έχει εξετάσει, έχει πάρει το ιστορικό του, έχει πάρει το ιατρικό του ιστορικό, έχει συνομιλήσει πιθανόν με τους θεράποντες ιατρούς του, αν έχει κάποιο θέμα υγείας. Δεν ταιριάζει αυτή η διατροφή ακριβώς να την πάρει κάποιο άλλος και να την κάνει. Εδώ στο κανάλι έχουμε αρκετά βίντεο σε σχέση με τη διατροφή, κυρίως από εκπομπέ που είχαμε κάνει για διατροφή αδυνατισμα και, και γίνει διατροφή και δίαιτες. Έχουμε, θυμίζω και τις εκπομπέ που έχουμε κάνει με τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνου που είναι diet coach. Ε, και εγώ απλώ θα σας εξηγήσω σε αυτό το βίντεο τι ακριβώς κάνω, πώς έχω αλλάξει τον τρόπο που τρώω μετά από το 2017, τέλη της άνοιξη του 2017, που μου λέχθηκε ότι έχω το γονίδιο που είχε η μακαρίτη γιαγιά μου, η οποία είχε διαβήτη τύπου β με πολύ άσχημα εις παρενέργειες γιατί την εποχή που ήταν η γιαγιά μου με το διαβίτη δεν υπήρχαν τα μοντέρνα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, καταρχάς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ινσουλίνοαντίσταση, αντίσταση στην ισουλίνη, δεν μεταβολίζει εύκολα την ισουλίνη στο σώμα του. Άρα χρειάζεται η διατροφή του να είναι τέτοια ώστε να μην παίρνει τροφές οι οποίες περιέχουν μέσα ζάχαρο σε οποιαδήποτε μορφή και τροφές με ψηλό γλυκαιμικό δίχτυ. Όταν λένε οι διαιτολόγοι ε, και οι γιατροί τροφές με ψηλό γλυκαιμικό δίχτυ, εννοούν τροφές οι οποίες εύκολα μεταβολίζονται σε ζάχαρη άμα τις φάει κάποιο. Δεν είμαι ειδική και δεν γνωρίζω αυτά τα πράγματα να σας τα εξηγήσω ούτε διαιτολογικά, ούτε διατροφολογικά, ούτε χημικά. Μπορώ να σας πω να μοιραστώ μαζί σα τη δική μου εμπειρία, η οποία μπορεί να σας φανεί χρήσιμη και σας προτρέπω να πάει ο καθένας ξεχωριστά σε ένα δικό του γιατρό, σε ένα δικό του διαιτολόγο. Όταν λέω γιατρό εννοώ ενδοκρινολόγο, έχω μιλήσει ξανά για την ιστορία μου με την και το διαβήτη τύπου Β. Να κάνει τι ανάλογε εξετάσει για να δει αν τυχόν έχει είτε ενσυλλοναντίσταση, είτε προδιαβήτη, είτε διαβήτη τύπου Β και να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού του και του διαιτολόγου του. Λοιπόν, τι τρώω και τι δεν τρώω τώρα, τα τελευταία τρία χρόνια. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να το τονίσω ξανά ότι οι γιατροί μου με έβαλαν στη μετφορμίνη. Η μετφορμίνη είναι μία ουσία, ένα φάρμακο το οποίο συνήθως κυκλοφορεί με την επωνομασία γλουκοφάζ. Έτσι συνήθως κυκλοφορεί, αλλά η ουσία δραστική είναι η μετφορμίνη. Αυτό το φάρμακο είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει στην καταπολέμηση της αντίστασης δηλαδή βοηθάει τον οργανισμό να μεταβολίζει καλύτερα την ισουλίνη, ώστε το πάνγκρεας να μην παράγει περισσότερη ισουλίνη και να δημιουργείται ο φαύλο κύκλο τη που Ο φαύλο κύκλο τη αντίσταση και τη υπερι, υπερινσουλινεμίας, δηλαδή το να έχει ψηλή ισουλίνη στο αίμα σου, σου προκαλεί πείνα, λιγούρε, κόποση, ε, ε, υπνηλία. Και γενικά δεν είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να τρώσει γίνα. Όταν έχεις ψηλή ινσουλίνη στο αίμα, έχεις μια συνεχή επιθυμία για φαγητό και κυρίως για γλυκά. Το τονίζω αυτό ότι εγώ ξεκίνησα με τα γλουκοφάζ, επειδή ε, εάν δεν έπαιρνα τα γλουκοφάζ και είμαι βέβαιη γι' αυτό, δεν θα μπορούσα να κάνω τη διατροφή αυτή που κάνω. Γιατί παίρνοντας τα γλουκοφάζ, καταπολεμείται η ινσουλίνο αντίσταση και δεν έχω περισσότερες λιγούρες ή πίνες από ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ινσουλινοαντίσταση. Αντίσταση. Δηλαδή προσωπικά το ζήτημα της συνεχούς πίνας και του να λιγουρεύομαι συνεχώς πράγματα κόπηκε μαχαίρι παίρνοντας τα γλουκοφάζ. Το οποίο μου τα συνέστησε ή ενδοκρινολόγος και ο παθολόγος ο είχε εξειδίκευση στην Αντίσταση και παίρνω. Δεν θα σας πω τι δόση παίρνω, γιατί δεν τα παίρνουμε από μόνοι μας αυτά τα φάρμακα. Πάμε σε έναν ενδοκρινολόγο, πάμε σε έναν γιατρό που ασχολείται με αυτά τα θέματα, μας κάνει τις ανάλογες αναλύσεις αίματος για να δει αν έχουμε ενσουλήν αντίσταση. Οι συνήθει αναλύσεις αίματος για να φανεί αν έχουμε ενσουλήν είναι το ζάχαρο νηστείας και η νηστείας δηλαδή το πρωί νηστική να μας πάρει αίμα ο, ο μικροβιολόγος και να, η, συνήθως είναι οι μικροβιολόγοι ιατροί που βρίσκονται στα εργαστήρια και να μας πει πώς είναι το ζάχαρο νηστεία μας, πό, το, πόσο είναι το ζάχαρο που έχουμε το πρωί, πώς είναι η σουλήνη που έχουμε το πρωί και ο ενδοκρινολόγος ή ο παθολόγος που εξειδικεύεται σε θέματα διαβίτη και αντίστασης θα μας πει με βάση κάποιες δικές τους ε, φόρμουλες που έχουν εκεί πέρα, αν έχουμε αντίσταση και πόση. Επίσης υπάρχει μια άλλη μέτρηση αυτή της γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνης, που πάλι γίνεται με ανάλυση αίματος, η οποία δείχνει τα σκαμπανεβάσματα του ζαχάρου το τελευταίο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές τις αναλύσεις, αν κάποιος από εσά που βλέπει αυτό το βίντεο υποψιάζει ότι μπορεί να έχει θέματα ενσουλινοαντίστασης, μπορεί να ζητήσει από τον ενδοκρινολόγο του να κάνει αυτές τις αναλύσεις. Ζάχαρο νηστείας, ενσουλίνη νηστείας και γλυκοζηλιωμένη αμοσφαιρίνη. Υπάρχει επίσης και μια άλλη εξέταση, η οποία ε, έχει να κάνει με το πώς μεταβολίζει ο οργανισμός ε, την τροφή και τη πάση νηστικός του στο χημείο, στο μικροβιολογικό εργαστήριο, σου δίνουν να πκείς ένα διάλειμμα γλυκόζης και σου παίρνουν αίμα ανά μισή ώρα, αν θυμάμαι καλά, και βλέπουν πώς ο οργανισμός σου μπορεί ή δεν μπορεί να μεταβολήσει την ισουλίνη και το ζάχαρο σε κανονικά χρονικά επίπεδα. Δεν τα ξέρω αυτά καλά, αυτά σας τα λέω απ' έξω απ' έξω, σαν μία άσχετη. Εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είναι η δουλειά μου αυτά τα πράγματα. Εάν κάποιος που βλέπει αυτό το βίντεο έχει συγγενείς με διαβήτη, ο ίδιος νιώθει, η ίδια νιώθει ότι μπορεί να έχει αυτά τα συμπτώματα, να λιγουρεύεται συνέχεια, να πεινάει συνέχεια, να, 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 να πρίζεται και να μην χορταίνει και να θέλει συνεχώς να τρώει, να έχει πνηλία, να νιώθει κόποση και γενικά να μην είναι καλά, κάνει πάρα πολύ καλά να πάει σε έναν ενδοκρινολόγο να το ψάξει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τότε το τέλη Μαΐου του 2017 να παίρνω τα γλουκοφάσου, τα οποία σύντομα με βοήθησαν. Να σταματήσω να πεινάω και να λιγουρεύω συνέχεια. Όχι ότι δεν πεινούσα φυσιολογικά ή δεν πεινάω τώρα φυσιολογικά, αλλά πεινάω όταν πεινάω. Δεν πεινάω χωρί να πεινάω. Καταλάβατε τι εννοώ. Όταν, όταν χρειάζομαι τροφή, μόνο τότε πεινάω. Ενώ αν έχει περισσότερη σουλήνη στο αίμα σου από το κανονικό, πεινά και χωρί να χρειάζεται το σώμα σου τροφή. Τι διατροφή με έβαλαν να κάνω. Ε, αυτό το οποίο έπρεπε να καταλάβω ήταν ότι δεν φτάνει μόνο το να μην τρως ζάχαρη, δηλαδή το να μην βάζεις ζάχαρη στον καφέ. Τον καφέ μου τον πίνω από τα 20 κάτι μου χωρίς καθόλου ζάχαρη. Όπως επίσης και το τσάι μου το πίνω χωρίς καθόλου ζάχαρη. Δεν, προ, δεν προσθέτω καθόλου ζάχαρη στα ροφήματα μου, τα ζεστά ή τα κρύα. Επίσης αναψυκτικά δεν πίνω. Πρωτού ε, ξεκινήσει αυτή η τα κρυα επισης αναψυκτικα δεν πινω προτου ξεκινησει αυτη η ιστορια με τη διατροφή αυτή τη συγκεκριμένη που κάνω για την καταπολέμηση της αντίστασης και την πρόληψη του να αυξηθεί ο διαβήτης μου, έπαιρνα κάποιες φορές diet αναψυχτικά, αναψυχτικά διέτης, τα οποία περιέχουν μέσα γλυκαντικές ουσίες. Αποφάσισα, μαζί με τη διαιτολόγο μου, να μην τα παίρνω ούτε αυτά. Δηλαδή να μην πίνω diet αναψυχτικό που να έχει μέσα γλυκαντικέ ουσίε, γιατί φαίνεται πω ο εγκέφαλο τι γλυκαντικέ ουσίε τι αναγνωρίζει ω κάτι γλυκό, παρόλο που δεν έχουν τι θερμίδε που έχει ε, ένα αναψυχτικό που έχει μέσα, δεν ξέρω εγώ, και ζάχαρη έχουν τα κανονικά αναψυχτικά, και προκαλεί έκρηση ενσουλίνη, το οποίο πάλι σε βάζει σε στο φαύλο κύκλο τη ενσουλανδίσταση. Άρα δεν πίνω καθόλου αναψυχτικά, ούτε κανονικά ούτε διέτη. Τι πίνω. Πίνω νερό, και πίνω και μεταλλικό νερό, νερό αεριούχο. αεριού, όπω είναι η σουρωτή για παράδειγμα το οποίο δεν έχει θερμίδες και μου δίνει την ψευδέστηση ότι πίνω κάποιο αναψυχτικό. Ε, δεν έχω κόψει πλήρως τα αναψυχτικά. Επίσης, έχω κόψει πλήρως τις επεξεργασμένες τροφές του τέστη. Πατατάκια, γαριδάκια, ξηρούς καρπούς με αλάτι, τηγανιτούς ξηρούς καρπούς κτλ. Τα έχω κόψει αυτά. Τι τρώω από ξηρούς καρπούς και για σνακ. Με έχει μάθει διαιτολόγος με Αναστασία Σταύρου να τρώω ανάλατα, ανάλατες, <laughs> ανάλατα, ε, ανάλατους ξηρούς καρπούς ψημένους στο φούρνο ή ομούς. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα, τα κάσους. Τα φιστίκια κάσου, τα οποία τα, τα παίρνω είτε ομά, είτε τα παίρνω ψημένα στο φούρνο χωρίς αλάτι. Ε, είναι μια πάρα πολύ καλή τροφή και τα καρύδια και τα γενικά τα φιστίκια, για όσους δεν έχουν αλλεργία σε αυτές τις τροφές. Είναι ε, μια πάρα πολύ καλή ε, τροφή η οποία σε γεμίζει σε γεμίζει, σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι ε, χορτάτος. Επίσης, φαίνεται ότι έχουν και πρωτεΐνες μέσα οι ξηροί καρποί, οι αναλαντοί, και οι έχουν πρωτεΐνες, αλλά έχουν και το αλάτι, το οποίο δεν βοηθάει και πολύ στην απώλεια βάρους και γενικά στην υγεία μας, δεν βοηθάει να τρώμε αλατεσμένες τροφές. Οι ξηροί καρποί είναι πολύ χρήσιμοι. Φαίνεται ότι έχουν μέσα και πρωτεΐνες, έχουν μέσα και, έχουν μέσα και ε, λιπαρά, φυτικά λιπαρά, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά για τον εγκέφαλο. Δεν αποφεύγω τις λιπαρές στροφές. Με την έννοια του ότι ε, οι... κάποιες λιπαρές στροφές είναι εξαιρετικά υγιεινές, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικά υγιεινό. Και έχει βρεθεί σε μελέτες που έχουν κάνει διαιτολόγοι ότι όταν κάποιος τρώει λιπαρές τροφές δεν αυξάνεται η ισουλίνη του. Όταν όμως τρώει τροφές που είναι πλούσιες, υδατάνθρακες και με ψηλό γλυκαιμικό δίχτυ αυξάνεται η ισουλίνη του. Δεν απαγορεύονται δηλαδή οι λιπαρές τροφές στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δίαιτα του διαβήτη, χωρίς να σημαίνει όμως ότι κάνουμε και υπερβολές, ότι πάμε και τρώμε ξέρω εγώ το, το λίπος και το μόνο του. Ε, τι άλλο δεν τρώω, δεν τρώω όριμα φρούτα, τα οποία είναι γεμάτα φρουκτόζη, τρώω πολλά λαχανικά, τρώω ε, πρωτεΐνες, δηλαδή παίρνω ψάρι, κρέας, τυρί, αυγά, σε λογικά πλαίσια. Δηλαδή δεν κάνω υπερκατανάλωση, αλλά για παράδειγμα ένα γεύμα μου μπορεί να είναι μία ομελέτα που να έχει μέσα λαχανικά, να έχει μέσα ένα κομμάτι φέτα και να έχει μέσα δυο ή τρία αυγά. Ε, οι ποσότητες τις οποίες τρώει κάποιος όταν έχεις κάνει τη δουλειά με τη λήψη της μετωφρουμίνης και δεν πεινάς υπερβολικά, Κάθεσε και τρως το φαγητό σου σιγά σιγά και χορταίνεις με μικρότερη ποσότητα. Θα έλεγα ότι η ποσότητα που τρώω είναι μια μερίδα εστιατορίου. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Παλιότερα έβαζα, γέμιζα το πιάτο μου μια φορά, το γέμιζα και δεύτερη φορά, το γέμιζα και τρίτη φορά γιατί δεν χόρτε. Τα όλο πράγμα που δεν τρώω είναι το ψωμί. Δεν τρώω σχεδόν καθόλου ψωμί. Κάποιες φορές μπορεί να φάω γερμανικό ψωμί, το οποίο έχει μέσα σίκαλη και άλλα, άλλους σπόρους και δεν έχει μέσα γλουτένη. Δεν μου έχει πει κανένας γιατρός α, να κόψω τη γλουτένη, το έχει εισηγηθεί η ενδοκρινολόγος μου, η Στέλλα, η Καωρή σε κάποια φάση να δοκιμάσω χωρίς γλουτένη, δοκίμασα χωρίς γλουτένη, δηλαδή χωρίς να τρώω προϊόντα που περιέχουν μέσα γλουτένη, που η γλουτένη προέρχεται κυρίως από το σιτάρι, και έχω προ... παρατηρήσει ότι αποφεύγοντας τη γλουτένη έχω ξεπριστεί. Δεν ξέρω αν έχω δυσανεξία στη γλουτένη, δεν ξέρω τι παίζει με αυτό, όμως εμένα με βολεύει να μην τρώω ψωμί, να μην τρώω μακαρόνια, τα οποία να είναι φτιαγμένα από σιτηρά, από σιτάρι. Μερικές φορές τρώω κάποια μακαρόνια τα οποία είναι φτιαγμένα, σας τα είχα δείξει μια φορά, από ρεβίθια ή από φακές. Τα κάνω αρέα και πού. Μαγειρεύω πολύ συχνά όσπρια, φακές, Μαγειρεύω φακόριζο το οποίο το μαγειρεύω με ε, ρύζι αναποφλίωτο. βάζω πολύ λίγο ρύζι και περισσότερες φακές, μαγειρεύω φασόλια και γενικά όλα τα όσπρια, τα οποία έχουν μέσα ψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, δεν έχουν μέσα γλουτένη και οι υδατάνθρακες τους είναι υδατάνθρακες οι οποίοι ε, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίχτυ από ό,τι κατάλαβα εάν παρακολουθεί αυτό το βίντεο κάποιο διατολόγο ή διατροφολόγος και κάνω κάτι λάθο, ευχαρίστω στα σχόλια να με διορθώσει. Ε, τρώω σαλάτε. Βάζω ελαιόλαδο στι σαλάτες μου. Είπα δεν αποφεύγω το λάδι. Δεν κάνω όμω και υπερβολέ του. Στην να βάλω μισή μπουκάλα λάδι. Θα βάλω ένα-δύο κουταλιές Ένα-δύο-τρει κουταλιε τη σούπα λάδι στη σαλάτα. Θα τι βάλω. Άντε, ένα-δύο. Δεν τι μετράω. Δεν τρώω τηγανιτά, τα τηγανιτά τα είχα κόψει πολύ καιρό πριν. Τρώω τα φαγητά ψημένα στη σχάρα ή μαγειρεμένα στην κατσαρόλα χωρίς τηγάνισμα ή στο φούρνο. Ε, το, πρωί, το πρωινό μου συνήθως συνίσταται από κάποιους ξηρούς καρπούς ανάλατους μαζί με ένα κομμάτι ε, τυρί και μπορεί να φάω και μερικά λαχανικά όπως αγκουράκια, ντομάτες κλπ. Αυτή είναι η διατροφή μου. Ε, δεν τρώω γλυκά, εννοείται. Δεν τρώω παγωτά, δεν τρώω όρημα φρούτα. Το φρούτο που συνήθω τρώω άμα θα φάω φρούτο είναι πράσινο μήλο, που, έχει, που είναι ξινό. Έτρωγα και μερικά passion fruits όταν ήμουν στην Κύπρο. Αυτά κάνω. Δεν κάνω κάτι το τραγικό. Έμαθα να μαγειρεύω πιο υγιεινά. Όχι ότι δεν ήξερα και από πριν και οι γονεί μου μαγειρεύουν αρκετά υγιεινά, οι γονεί μου όμω τρώνε πολύ ψωμί. Το ψωμί είχε εξαφανιστεί από το σπίτι. Σα είπα, γερμανικό ψωμί που να είναι με ολική αλέσεω, με σίκαλη και άλλα, και άλλα δημητριακά. Ναι, έτρωγο όσο ήμουνα στην Κύπρο. Τώρα που είμαι εδώ στο εξωτερικό, δεν έχω βρει εκείνο το ψωμί και το έχω κόψει τελείω το ψωμί. Ίσως και αυτό να έχει βοηθήσει. Φυσικά η απώλεια κιλών, το αδυνάτισμα είχε ξεκινήσει από την Κύπρο, από τι 27 Ιουλίου που είχα ξεκινήσει το περπάτημα. Αυτή τη διατροφή την έκανα και προτού ξεκινήσω το περπάτημα. Το περπάτημα ήταν αυτό που στη δική μου περίπτωση ξεκίνησε προφανώς τη λιποδιάλυση, γιατί βοήθησε τον μεταβολισμό μου να λειτουργήσει. Αυτή είναι η διατροφή που κάνω, δεν είναι δίαιτα, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο κάτω το οποίο καταγράφω και λέω σήμερα θα φάω αυτό με αυτό και το άλλο με το άλλο. Απλώς ξαναλέω, αποφεύγω τα γλυκά, τα όρημα φρούτα, τις, τις τροφές με ψηλό γλυκαιμικό δείκτη, ε, αυτές τις τροφές, κάντε ένα Google search να βρείτε ποιε είναι οι τροφές με ψηλογλυκαιμικό δείχτη. Οι τροφές οι οποίες δηλαδή ε, μπορεί να μην περιέχουν ζάχαρη αυτή καθ' αυτή, αλλά όταν τις τρώμε μετατρέπονται γρήγορα σε ζάχαρη. Αποφεύγω το σιτάρι και τη γλουτένη. Αποφεύγω τα αναψυχτικά. Και θα μπορεί κάποιο να σκεφτεί, μα τι τρώσες, εσύ, ρε παιδί μου, τι ευχαριστιέσαι. Έχω μάθει να ευχαριστιέμαι με έναν καφέ που θα πιω σκέτο, με λίγο γάλα ντελακτ, λακτώζι επίσης αποφεύγω, στο γάλα όμως μπορεί θα φάω γιαούρτι που έχει λακτώζι μέσα ή θα φάω τυρί που έχει λακτώζι μέσα. Τώρα τελευταίος έχω παίρνει γιαούρτι χωρίς λακτώζι, δεν ξέρω αν η λακτώζι με ενοχλεί, όχι, σε κάποια φάση είχε ξεκινήσει η κόρη μου στα 15 να κάνει μια προσπάθεια να αποφύγει τη λακτώζι επειδή είχε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που έπινε γάλα πονούσε το στομάχι τη και τη είχε πει ιδιαίτερο το λόγο τότε να αποφεύγει τη λαχτόζη και συνηθίσαμε να πίνουμε το γάλα το οποίο είναι χωρί λαχτόζη. Νομίζω ότι το βρίσκω και εγώ πιο ελαφρύ. Αυτά. Δεν κάνω κάποια υπερβολή. Πίνω τσάγια, herbal tea, τσάγια α, φυτικά, εν, ενώ τσάγια που δεν έχουν Δηλαδή, πολύ σπάνια θα πιω μαύρο τσάι, ε, πίνω τσάι ginger, ε, τσάι κουρκουμά, Κουρκουμά βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση των φουσκωμάτων. το τσάι το, τσάι το πίνω χωρίς, α, χωρίς, ζάχαρη, χωρίς μέλι, χωρίς οτιδήποτε γλυκαντικό. Επίσης κάνω μικρά γεύματα, δηλαδή πάντα να σας δείξω εδώ πέρα τι έχω. Πέρα για παράδειγμα έχω αυτό το μπολάκι που έχει μέσα κάσους ομά. Όταν νιώσω ότι πεινάω τρώω 3-4, 5-6 τρώω ρε παιδί μου μια ποσότητα και την, την πείνα μου την, την καταπολεμώ. Τρώω δύο γεύματα, το μεσημεριανό μου το τρώω αργά, αλλά στο ενδιάμεσο θα, 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 θα φάω ξύρους καρπούς, θα φάω τυρί, θα φάω ένα πράσινο μήλο, θα φάω λίγα λαχανικά σαν σνακ. Το τρώω συνήθως και κύριο στις 4 το απόγευμα το μεσημεριανό μου και το βραδινό μου πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Δηλαδή, μπορεί να μην καθίσω καν στο τραπέζι να φάω το βράδυ, μπορεί να φάω λίγου ξηρού καρπού με τυρί, ή μπορεί να φάω ξέρω, κάτι πάρα πολύ ελαφρύ, ένα πολύ ελαφρύ πιάτο. Και το, το περπάτημα το κάνω το βράδυ, γιατί εμένα με βολεύει το βράδυ. Επίση είναι και το θέμα τη λήψη με το φρομίνη. Παίρνω ένα χάπι το πρωί και παίρνω ένα χάπι το βράδυ. Συνήθω το βράδυ θα πάρω το χάπι μου, θα φάω κάτι ελαφρύ και θα πω περπάτημα. Και γενικώ έχω βγάλει το φαγητό από το μυαλό μου σαν μια εμμονή και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η λήψη της μετφορμίνης. Αυτά για τη διατροφή μου. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένη διατροφή να σας τη δώσω γραμμένη σε δίαιτα. Όταν πήγαινα στη διαιτολόγο που με εκπαίδευε η Αναστασία το 2017 το καλοκαίρι για να κάνω αυτή τη διατροφή, ναι μου έδινε δίαιτα, αλλά καθόμασταν και συζητούσαμε επιμελώς τους σκοπούς και το σκεπτικό πίσω από τη δίαιτα που, που μου έδινε, μέχρι που κατάλαβα και μπήκα στη διαδικασία πώς να δίνω στον εαυτό μου τροφή υγιεινή, που να μου κάνει καλό και να μην μου κάνει κακό. Ξαναλέω, δεν είμαι διαιτολόγος, δεν είμαι διατροφολόγος, όλα αυτά που σας είπα μην τα εφαρμόσετε, αν δεν τα τσεκάρετε, αν δεν τα ελέγξετε πρώτα με τον διαιτολόγο σας, τον διατροφολόγο σας ή και τον γιατρό σας. Φιλιά.